Ο Πούα δυσκολεύτηκε για μία ακόμα φορά στο θεσμό του κυπέλου και τελικά πήρε πρόκριση θρίλερ κόντρα στον Αετό Ανογείων. Στο 35 η ομάδα των Ανογείων άνοιξε το σκορ στο γήπεδο του Αλμυρού με τον Αγγελή με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Στο 51 με κεφαλιά του Σιρογιαννάκη μετά από φάουλ του Παχή έγινε το 1-1. 5 λεπτά αργότερα ο Πούα πλησίασε στο 1-2 με τον Παγωμένο να κάνει μια σημαντική επέμβαση σε σούτ του Παχή και στην αμέσως επόμενη φάση ο Χανιωτάκης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αμπατζή μετά από σέντρα του Αγγελή για το 2-1 υπέρ του Αετού. Ο Πούα είχε ξανά ευκαιρίες για να φτάσει στην ισοφάριση και τελικά στο 81 ο Σφυρογιαννάκης από κοντά έπειτα από απόκρουση του Παγωμένου πέτυχε το 2-2 σε κενή ουσιαστικά εστία. Στις καθυστερήσεις η ομάδα του Ατσαλένιου είχε δοκάρει με τον Παχή και εκεί που όλοι περίμεναν παράταση ήρθε ο Βοριάς να δώσει την πρόκριση στην ομάδα του προσφυγικού προαστίου με εκπληκτικό σουτ στο 5ο λεπτό του καθυστερήσεως συγκεκριμένα για το τελικό 2-3. Λέμε τα ίδια για τα ίδια. Οπότε βγάλαμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα σήμερα για όλα τα παιδιά, γιατί όταν δεν προσπαθείς αυτό παθαίνεις. Πρέπει να κάνουν μεγάλη προσπάθεια κάποια παιδιά για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον ΠΟΑ. Λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά θέλει προσπάθεια. Τα στοιχεία τα έχουν, αλλά η προσπάθεια είναι πολύ πίσω. Σίγουρα, ναι. Πιστεύω το αποτέλεσμα είναι δίκαιο όπως ήρθε, άσχετα αν ήρθε σε κακό timing για μας. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι ήταν δύσκολο. Τα παιδιά όμως είχαν πολύ θέληση και από τη Δευτέρα, από την προπόνηση, θέλανε να διακριθούν μέσα από το παιχνίδι. Είχαμε τα διαστήματά μας στο παιχνίδι, καταφέραμε και βάλαμε, όπως είπατε και εσείς, δύο γκολ και προηγηθήκαμε δύο φορές. Εντάξει, η ανωτερότητα του ΠΟΑ φάνηκε, μπήκε και ένα πολύ ωραίο γκολ στο τέλος.